από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και από την Ολομέλεια της Βουλής στον Εισαγγελέα στη δικαιοσύνη, υποθέσεις που είχαν παρεπενθεί από μένα με βάση τα πορίσματα των επιτροπών στον Εισαγγελέα, αυτές οι υποθέσεις προχωρούν και έχουμε τις προηγούμενες εβδομάδες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πολιτικών που θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως πρέπει να λογοδοτεί και ο κάθε πολίτης. Η δικαιοσύνη όμως είναι εκείνη που θα απονείμει το δίκαιο, δεν δικάζει η Βουλή. Δεν είναι πάγιο αίτημα όμως των πολιτών, ξέρετε, να πληρώσουν όσοι είτε κατασπατάλησαν είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο δεν ενήργησαν όπως ακριβώς έπρεπε. Είναι δικαιολογημένο αυτό που λένε οι πολίτες και επαναλαμβάνω ότι αυτός ο κανόνας θα πρέπει να ισχύει για όλους. Και για τους πολιτικούς και για τους πολίτες και για τους μη πολιτικούς και για τους δημόσιους λειτουργούς θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες απέναντι στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη στη χώρα μας θα πρέπει βέβαια να λειτουργεί αμερόληπτα και με ταχύτητα, να μην καθυστερεί και να μην παίζει άλλα παιχνίδια. Γιατί η δικαιοσύνη κατά το Σύνταγμα είναι η τρίτη ανεξάρτητη εξουσία, όπως γνωρίζουμε όλοι. Αυτά βέβαια θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζονται. Να έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν και όχι να μιλάμε τώρα ουσιαστικά για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό σας είπα νωρίτερα. Σας θύμισα ότι όχι τι θα γίνει. Σας θύμισα και καλά θα είναι και εσείς ως μέσα ενημέρωση να παρακολουθείτε το γίγνεσθε. Να παρακολουθείτε το γίγνεσθε. Δεν έχω την αίσθηση ότι πάνε να το παρακολουθείτε. Εκτός αν το παρακολουθείτε και το αποσιωπάτε. Όχι, γιατί έχω διαπιστώσει περίπτωση. Ακόμη και σε περιπτώσεις, δεν είμαι κάθε μέρα βέβαια εδώ στην Καστοριά όπως γνωρίζετε, αλλά όταν Παρασκευή έρχομαι στην Καστοριά, ορισμένες φορές που άκουγα και εσάς ακόμη, διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λέγατε την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, σας έλειπε η πληροφόρηση για να λέτε τα πράγματα όπως έχουν. Σε ποιες περιπτώσεις? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο κόσμος υποφέρει από τις περικοπές, γιατί οι περικοπές είναι οδυνηρές. Οδυνηρότατες. Οδυνηρές, λέω, οι περικοπές. Ήταν αποφάσεις οδυνηρές, γιατί το Πασόκ, η κυβέρνησή του, ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, αλλά και η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, βρέθηκαν μπροστά στο μεγάλο δίλημα. Ή εξυγιαίνουμε την οικονομία, γιατί το δημόσιο χρέος είχε φτάσει, όπως θα γνωρίζετε κι εσείς, το 2009 είχε φτάσει σε 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ πιο πάνω από το καθάριστο εγχώριο προϊόν που ήταν τότε 240 δισευρώ. 320 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος που κάλπαζε. Και έλλειμμα που ξεπερνούσε το 15, τελικά ήταν 15,5% και όχι 6% όπως έλεγε τότε η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή. Αυτά τα δύο μαζί οδήγησαν τους δανειστές μας στο εξωτερικό να πούνε ότι τέρμα, δεν δανείζουμε άλλο τη χώρα. Αυτή θα ήταν η χρεοκοπία. Στάση πληρωμών, δεν θα μπορούσε να καταβάλει το κράτος συντάξεις, μισθούς, επιδόματα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος. Θα εξενεμίζονταν οι όποιες καταθέσεις των πολιτών, θα απαξιωνόταν η περιουσία, η όποια περιουσία, ακόμη και ένα σπιτάκι αν είχαν, και η Ελλάδα θα έμπαινε σε μια περιπέτεια πολλών δεκαετιών. Έξοδα από την Ευρωζώνη και επιστροφή στην δραχμή κάτω από πολύ πολύ δυσμενέστερους βέβαια όρους. Ναι, αλλά αυτή μπροστά η περιπέτεια μου φάσμα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και σήμερα. Μπροστά σε αυτό το φάσμα της ολικής καταστροφής, όπως είπα, η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις. Και έχω πει δημόσια και το επαναλαμβάνω, πολλές από τις αποφάσεις αυτές σίγουρα είναι οδυνηρές. Ορισμένες μέσα στη βιασύνη και στην αγωνία να διασωθεί η χώρα είναι και άδικες. Και έχω αναφερθεί και σε τέτοιες αποφάσεις που πρέπει να διορθωθούν. Μια από αυτές που κατά την άποψή μου είναι και άδικες, γιατί πάρθηκαν μεν μέσα σε αυτήν την αναγκαιότητα, αλλά πάρθηκαν βιαστικά, είναι και η επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, δηλαδή στα σπίτια. Θεωρώ ότι ο συντελεστής 3 ευρώ ένα τετραγωνικό για τα χωριά, και το είχα πει από τότε στην κυβέρνηση, είναι υψηλό. Θα έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερο. Στο πολύ 1 ευρώ και σε πολλές περισσότερες δόσεις. Τώρα, γιατί δεν άλλαξε? Χαίρομαι που ο κύριος Βενιζέλος, που και τότε το είχαμε συζητήσει, προχθές μιλώντας στην Κοζάνη, ανέφερε πολύ συγκεκριμένα και πολύ σαφώς ότι ανάμεσα στα άλλα επιδεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι φόροι. Αντιθέτως, θα αρχίσει όσο προχωράει το πρόγραμμα η σταδιακή αφαίρεση των έκτακτων φόρων, εισφορών και τελών που μπήκανε για να αντιμετωπίσουμε οξύτατες ανάγκες της κρίσης. Και αυτό αφορά και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ χωρίς βέβαια να κόβεται σε κανένα το ρεύμα. Τα μέτρα αυτά είχαν αποτέλεσμα, κύριε Πετσάλη, και το Χαράτσι για παράδειγμα. Αυτά τα μέτρα είχαν όλα αποτέλεσμα, γιατί το δημόσιο χρέος μειώνεται σημαντικά. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η πάρα πολύ θετική απόφαση της 26ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες που διαγράφει 105 δισεκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο χρέος, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ σημαντικά κυρίως στην κατεύθυνση του να μειωθεί το έλλειμμα. Το πρωτογενές έλλειμμα ήταν 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ
στο τέλος του 2009 και τώρα είναι μόνο 2 δις ευρώ. Γι' αυτό λέμε ότι από του χρόνου η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, είχαμε όμως και τις δηλώσεις και τις προβλέψεις του κυρίου Προβόπουλου για 2 χρόνια επιπλέον ύφεση την επόμενη ήταν διετία. Ήταν αυτό τον κύριο Προβόπουλο. Όταν λοιπόν ήμασταν αναγκασμένοι να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, και το έχω πει και το επαναλαμβάνω, στην αρχή μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ ως πρόεδρος της Βουλής ήταν στιγμές, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, που ξέραμε ότι οι αποφάσεις που θα πάρθουν είναι οδυνηρές, δεν συμφωνούσαν ιδεολογικά και πολιτικά με τα πιστεύω μας, αλλά εάν λέγαμε όχι, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν η κατάρρευση της χώρας. Θα μας έσδωχναν οι άλλοι εταίροι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμάς τον δικό σου Γολγοθά, παρά να οδηγήσεις με ένα όχι, που δεν ήταν εύκολο να το πεις, σε Γολγοθά πολλών δεκαετιών την χώρα σου και την κοινωνία. Είναι οι στιγμές, και Διαμαντοπούλου, στην πολιτική ζωή, όπου λαμβάνεις τη μεγάλη απόφαση. Να βάλεις μπροστά την ιδεολογία σου απλά, το πολιτικό σου πιστεύω, τον πολιτικό σου χώρο, το ΠΑΣΟΚ, ή από την άλλη πλευρά να θέσεις μπροστά την χώρα και την ανάγκη αυτή η χώρα να προστατευτεί, την κοινωνία και την ανάγκη αυτή η κοινωνία να προστατευτεί, έχοντας υπόψη ότι αυτό κοστίζει, έχει πολιτικό κόστος. Λέω λοιπόν ότι σε αυτήν ακριβώς την περίοδο που οι άνθρωποι δικαιολογημένα ζορίζονται πολύ, εδώ από το δικό σας κανάλι είχα ακούσει μια Παρασκευή να λέτε ότι βέβαια πού να καταλάβει τον πόνο των πολιτών ο πρόεδρος της Βουλής ο κ. Πετσάλινκος, αφού ως πρόεδρος της Βουλής παίρνει 20.000 ευρώ το μήνα. Ποιος σας είπε ότι ο πρόεδρος της Βουλής παίρνει 20.000 ευρώ το μήνα? Πόσα παίρνετε? Ποιος σας είπε? Δεν το ξέρετε εσείς ως υποτίθεται δημοσιογράφος. Πόσα παίρνετε? Όμως αυτά έχουν γραφεί και έχουν λεχθεί. Σας άκουσα σήμερα το πρωί στον Αντώνη Παραρά να λέτε ότι είναι ο μισθός του βουλευτή γύρω στις 6.000 ευρώ. Ναι, είπα ουσιαστικά ότι και αυτή είναι η αλήθεια και το λέω για πρώτη φορά. Γι' αυτό καλά θα είναι να έχετε κι εσείς οι ασχολούμενοι με κάτι την δημοσιογραφία. Να σας ρωτήσω. Ολοκληρώστε καλά θα είναι ερώτημα. Να έχετε κι εσείς την αίσθηση της ευθύνης ενημέρωσης απέναντι στον κόσμο, όπως και τα μεγάλα κανάλια που πολλές φορές δεν την έχουν και οι συνάδελφοί σας τα μεγάλα κανάλια. Και παραστήρουν τον κόσμο και παραποιούν την αλήθεια και δημιουργούν εντυπώσεις στον κόσμο, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα, είτε περιφερειακά, είτε κεντρικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε μη ηλεκτρονικά, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουν το καθήκον της έγκυρης και πλήρους αντικειμενικής ενημέρωσης. Άλλο η κριτική, γιατί είναι αναφέρον το δικαίωμα να ασκείται από οποιοδήποτε κριτική, και άλλο η μη αναφορά της αλήθειας ή η παραποίηση της αλήθειας. Έχω πει λοιπόν πολλές φορές, αλλά δεν το λέω μόνο εγώ. Ποιο είναι το ποσό των περικοπών που έγιναν στις αποδοχές των βουλευτών? Με επιδικιάς μου προεδρίας, οι συνολικές δαπάνες της Βουλής εμειώθησαν κατά 51 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτές οι μειώσεις οφείλονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι μόνο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Κοινοβουλίου, αλλά και στις μειώσεις των αποδοχών, δηλαδή της βουλευτικής αποζημίωσης των βουλευτών, οι οποίες μειώσεις ξεπερνούν το 45%. Και ο πρόεδρος της Βουλής δεν έχει κανένα ειδικό, ας το πούμε έτσι, επιπρόσθετο ποσό. Δεν έχει ως πρόεδρος της Βουλής ειδική αποζημίωση βουλευτική. Ο πρόεδρος της Βουλής παίρνει τη βουλευτική αποζημίωση, η οποία μετά τις περικοπές δεν υπερβαίνει τις 5.000 το μήνα, και από αυτά θα καλύψουν και τα έξοδα των γραφείων τους και τη βενζίνη. Δεν πληρώνει κανείς τη βενζίνη, ούτε τα ενίκια των γραφείων, ούτε τα άλλα λειτουργικά έξοδα του κάθε βουλευτή. Και επίσης, ως πρόεδρος της Βουλής, το μόνο που έχει είναι ένα ποσό περί τα 1.000 ευρώ ως έξοδα παράστασης, επειδή δέχεται διάφορες αντιπροσωπείες, έχει διάφορες άλλες τέτοιου είδους υποχρεώσεις στο επίπεδο του θεσμικού του ρόλου. Mm-hmm. Αυτά είναι λοιπόν όλο και όλα. Όταν όμως ο πολίτης ακούει 20.000 το μήνα από εσάς. Προσωπικά νούμερο δεν είπα, αλλά το δέχομαι αυτό το οποίο όχι, λέτε. Άκουσα, εκείνη θεωρείτε, την άκουσα εγώ κύριε Πετσάλινικε, όταν θεωρείτε λοιπόν λέτε κάτι ότι τα ποσά τα οποία λαμβάνετε όταν, οι λοιπόν, βουλευτές, λέτε κάτι αφήστε τέτοιο, με όμως να κάνω και λέω, εγώ όταν λέτε, ερώτημα. Γιατί αυτό αφορά εμένα, δεν αφορά εσάς, δεν ναι, εκτίθεται αλλά να εσείς. Θέσω και εγώ το ερώτημα. Όταν λοιπόν εσείς με εκθέτετε και εμένα ως πρόεδρο της Βουλής με αυτόν τον τρόπο, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με κάθε έναν από τους πολίτες εκείνη την ώρα και να τους πω ότι δεν είναι αλήθεια. Μπορείτε αυτό να επικοινωνήσετε μαζί. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, επαναλαμβάνω, λέω ότι είναι τεράστια η ευθύνη και των μέσων ενημέρωσης. Οι θυσίες και οι περικοπές πρέπει να αφορούν όλους και αφορούν όλους. Και οι στον προτάσεις που έκανα στην Ολομέλεια, της Βουλής, οι αποφάσεις αυτές ήταν ομόφωνες. Στον ίδιο βαθμό τους αφορούν όλους, δηλαδή θεωρείτε... Όχι ποσοστιαία, εκείνοι που έχουν μεγαλύτερες αντοχές θα έχουν μεγαλύτερες...
Οι βουλευτές τις περικοπές τις οποίες υπέθεταν στους μισθούς, τα ποσά τα οποία μας είπατε είναι το ίδιο με τις περικοπές τις οποίες υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες, είτε σε συντάξεις, είτε σε μισθούς, είτε σε οποιοδήποτε καταρχήν, άλλο κομμάτι. Θα σας θυμίσω ποιες είναι οι αποφάσεις. Γιατί για τις συντάξεις λέτε γενικώς ότι υπήρξαν μειώσεις συντάξεων. Δεν είναι αυτό αλήθεια. Οι χαμηλές συντάξεις δεν εθίγησαν. Οι συντάξεις, για παράδειγμα, του ΟΓΑ, όχι μόνο δεν εθίγησαν καθόλου, αλλά δεν εθίγησαν και τα δώρα στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Επίσης, οι συντάξεις άλλων ασφαλιστικών ταμείων μέχρι 1.100 ευρώ. Επίσης δεν μειώθηκαν από εκεί και παραόρισε μια κλιμακωτή μείωση. Οι υψηλές συντάξεις είχαν μεγαλύτερη μείωση και 20% και 25% και 30% και οι μεσαίες συντάξεις είχαν χαμηλότερη από το 30% μείωση. Σαφώς επαναλαμβάνω, η συμμετοχή στις θυσίες είναι για όλους. Και γι' αυτό είπα ότι όταν για τους άλλους. Αυτό σας εξηγώ τόση ώρα. Σας ανέφερα και νούμερα. Ναι, όταν λοιπόν για τους άλλους είναι 10% ή 15%, για τα μέλη του Κοινοβουλίου οι μειώσεις ξεπέρασαν το 45%. Μάλιστα. Οπότε ήταν μεγαλύτερες ουσιαστικά για το ελληνικό κοινοβούλιο, για τους βουλευτές. Γι' αυτό και εξοικονόμησα και 51 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπα. Να σας πω κάτι άλλο. Σε σύγκριση με τα. Ο βασικός μισθός αυτή τη στιγμή έχει πέσει πόσο είναι, 550, 580 ευρώ. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στο δημόσιο, εννοείται? Στον ιδιωτικό τομέα. Βασικός μισθός υπάρχει στο δημόσιο. Δεν υπάρχει βασικός μισθός στον ιδιωτικό Σύμφωνα τομέα. Με τις συμβάσεις. Άλλο αυτό. Αν εννοείται τον μισθό της κατώτατης Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από τα 780 εκεί, που ήταν, τώρα είναι γύρω στα 550. Εκεί, ναι, εκεί υπάρχει μείωση για αυτούς που θα ξεκινούν ως ανειδίκευτοι. Ναι. Με το εθνικό. Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος, κύριε Πετσάνη, και με 550 Γενικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας? Πόσο εύκολο είναι να ζήσει κάποιος, είτε νέος είτε μεγαλύτερης ηλικίας, με 550 ευρώ? Καθόλου ευχάριστη αυτή η περικοπή. Μισό λεπτάκι. Τη στιγμή που το κόστος ζωής, ενώ οι μισθοί κατεβαίνουν, το κόστος ζωής συνεχώς αυξάνει στη χώρα μας. Είπαμε ότι προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα από μια μεριά μείωση των ελλειμμάτων και από την άλλη μεριά ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υπήρξαν αποφάσεις που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες. Και υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες είναι ζώρικες, οδυνηρές. Αλλά μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την κρίση. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο που και αυτό μάλλον σας διαφεύγει. Με τον μισθό, όπως λέτε, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πόσοι αμείβονται στην Ελλάδα? Πόσοι? Πόσο ποσοστό? Πόσοι, πείτε θα μου το εσείς. Ξέρετε, φαντάζομαι. Πείτε μου εσείς. Α, αν δεν το ξέρετε, θα σας θυμίσω εγώ. Να σας 13%. Ναι. Το 13% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δούλευε και δουλεύει με βάση τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Είναι όχι πολύ μικρό τώρα, το ποσοστό δηλαδή. Λέω, το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύει με βάση και τις κλαδικές συμβάσεις και με βάση και τις συμβάσεις που έχει κάνει ο εργαζόμενος με τον ίδιο τον εργοδότη. Άρα όταν μιλούμε για μείωση του κατώτατου μισθού πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να μην δημιουργείται η εικόνα ότι όλοι όσοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα από τις 780 πηγαίνουν αυτομάτως. Μα δεν είναι θέμα να ισχύει για όλους. Το θέμα είναι ότι ακόμη και αν λοιπόν ισχύει για μερικούς, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Λίγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τα εξηγούμε για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Συμφωνώ. Και να μην κάνουμε το λάθος της γενίκευσης διαφόρων θεμάτων. Και εσείς δεν αποφεύγετε αυτόν τον κίνδυνο και ακόμη και τώρα στη ζήτησή μας, από ό,τι διαπιστώνω. Γι' αυτό σας έχω εδώ για να απαντάτε. Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ελλάδας τη δεκαετία από το 2000-2001 μέχρι και το 2009, σε αυτήν τη δεκαετία η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας έχει μειωθεί. Εμείς είχαμε την άποψη ότι η μείωση της ανταγωνιστικότητας δεν οφείλεται μόνο στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Και γι' αυτό και υπήρξαν και σκληρότατες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Τρόικα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στον μισθό και του ιδιωτικού τομέα, να καταργηθούν εντελώς τα δώρα στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει συμφωνήσει με αυτό, δεν έχουμε κατάργηση των δώρων και δεν έχουμε και τις μειώσεις που ήθελαν ακόμη μεγαλύτερες να είναι. Γιατί όμως αυτοί επιμένουν προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί διαπιστώνουν ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα εργασίας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο. Και γι' αυτό το λόγο έχει χάσει σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικότητας η οικονομία μας. Τα μέτρα όμως αυτά δεν είναι μέτρα που έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να υπάρξει μια νέα αναζωπήρωση της οικονομίας και μια νέα ανάκαμψη της οικονομίας. Η ανάκαμψη βέβαια, και σε αυτό επιμένουμε, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες δυνάμεις όπως οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, όπως ο Ορλάν στη Γαλλία που ελπίζουν να κερδίσει τις εκλογές στο δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή, που είναι της άποψης όπως και εμείς
ότι δεν αρκεί μόνο η δημοσιονομική περιοριστική πολιτική. Δεν αρκεί μόνο η μείωση των ελλημάτων. Η μείωση των ελλημάτων πρέπει να γίνεται, η εξυγίανση πρέπει να γίνει, τα στραβά που διαπιστώνουμε ότι χαρακτηρίζουν την Ελλάδα διαχρονικά θα πρέπει να αλλάξουν ρίζικα, θα πρέπει να βγούμε όλοι από την αμεριμνησία μας, αν θέλετε, κάποια στιγμή, αλλά χρειάζεται εξίσου ή ακόμη περισσότερο βάζος να πέσει στην ανάπτυξη. Και μέσα από την ανάπτυξη θα υπάρξει η δυνατότητα και για θέσεις εργασίας και για βελτίωση των μισθών. Χρονικά γιατί μπορούμε να πούμε σχεδιασμός... πότε θα επέλθει η ανάκαμψη της οικονομίας και πότε θα αποδώσουν όλα αυτά τα μέτρα. Άξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, στο ότι πρωτογενές πλεόνασμα, όπως είπαμε, η Ελλάδα θα μπορεί να έχει μάλλον ήδη από την επόμενη χρονιά, αφού το έλλειμμα από 24,5 δις μειώθηκε στα 2 δις. Δεύτερον, όλοι εκτιμούν ότι εάν αρχίσει να έχει θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, δηλαδή να έχει πρωτογενές πλεόνασμα, θα γίνει και το επόμενο βήμα. Όχι πλέον ύφεση, όχι πλέον μείωση του ακαθάριστου, ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά μια αύξηση από το 2014 είναι η εκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μια διετία ακόμη δύσκολης πορείας, στην οποία πρέπει να προσέξουμε πολύ σε αυτό το διάστημα, αλλά θεωρώ ότι από το 2014 προς 2015 η Ελλάδα, εάν δεν κάνουμε βλακίες σε αυτή τη χώρα, αν δεν κάνουμε λάθη, χοντρά θα μπορέσει να μπει και πάλι βαθμία στο δρόμο της αύξησης του ΑΕΠ, άρα και της ανάκαμψης και βέβαια της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας. Στο διάστημα αυτό δεν πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ζητούμε, να υπάρξει αξιοποίηση ενός επιπρόσθετου σχεδίου στήριξης και για την Ελλάδα και για την Πορτογαλία και για την Ιρλανδία και για την Ισπανία που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Και οπωσδήποτε θα πρέπει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει νέα μέσα, νέους μοχλούς ανάπτυξης για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων. Και ένα από αυτά τα μέσα είναι αυτά που είχε προτείνει η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, δηλαδή τα αναπτυξιακά ευρωομόλογα. Κυρία Μέρκελ δεν συζητούσε, η Γερμανία δεν συζητούσε μέχρι τώρα για τα ευρωομόλογα, αλλά η συζήτηση αυτή παίρνει πλέον μεγάλη έκταση στην Ευρώπη και εγώ εκτιμώ ότι είναι θέμα χρόνου για να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχοι συγκεκριμένοι, σοβαρότητα, σκληρή δουλειά από εμάς πάνω απ' όλα και πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους παραγωγικούς φορείς στην χώρα μας και τέλος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλείνω εδώ την απάντησή μου με αυτό, οπωσδήποτε χρειάζεται το τραπεζικό σύστημα, τώρα που ολοκληρώνεται η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, να ξαναχρηματοδοτήσει, γιατί έχει τη στήριξη με βάση αυτό το πακέτο της 26 Οκτωβρίου, με την ολοκλήρωση του PSI κλπ, θα προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση η Ελλάδα των τραπεζών. Αφού θα έχει τη στήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπεζικό σύστημα, πρέπει οι τράπεζες να ξαναχρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Και αυτός είναι ο όρος για τη στήριξη των τραπεζών που έχουν απώλειες από τη διαγραφή των ομολόγων, δηλαδή από την εφαρμογή του PSI. Και στις ελληνικές τράπεζες. Μιλήσατε για δημιουργία θέσεων εργασίας και θα ήθελα να πάρω τα σχόλιά σας ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Πετσάλινγκε, να τρέξει ουσιαστικά. Είχαμε την ανακοίνωση της προκήρυξης την περασμένη εβδομάδα και δυστυχώς δύο μέρες πριν ουσιαστικά ενημερωθήκαμε ότι η προκήρυξη αυτή αναστέλλεται, δεν μπορούν να γίνουν αιτήσεις λόγω της προεκλογικής περίοδου. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε τόσο πολύ για να ξεκινήσει με τον όποιο τρόπο η εφαρμογή του προγράμματος? Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Σε ορισμένες δράσεις. Τίθεται σε κίνδυνο το πρόγραμμα? Δεν ξέρω, το ρωτάω. Μετά τις εκλογές είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει και πάλι. Εσείς δεν είδατε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ? Το ΑΣΕΠ την είδα. Επομένως, τι λέει η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ? Λέω ότι είναι άγνωστο. Εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είναι και ρωτάω, άγνωστο. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι άγνωστο. Γιατί εφόσον γνωρίζαμε. Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον γνωρίζαμε ότι είναι προεκλογική περίοδος και ξέρουμε ότι προσλήψεις δεν γίνονται, γιατί βγήκε η ανακοίνωση και γιατί ξεκινήσαμε την υποβολή των αιτήσεων? Λοιπόν, μα είχα την αίσθηση ότι αυτά τα ξέρετε ως δημοσιογράφος. Σας είχα, ρωτάω, την ότι, είχα την αίσθηση ότι γνωρίζετε ότι. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, λέω, και εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί είναι γνωστό ότι η προκήρυξη αυτών των θέσεων εργασίας δεν έγινε από κανέναν υπουργό. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται, όπως τα γνωρίζετε κι εσείς, από κοινωνικούς φορείς υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Δηλαδή το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ είναι κυρίως ο φορέας υλοποίησης, σε συνεργασία βέβαια με τους Δήμους και με τις περιφέρειες που προτείναν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Ναι. Η προκήρυξη
Έγινε όχι επειδή πλησιάζαν οι εκλογές. Γιατί θα γνωρίζετε ότι σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών, μέχρι πριν από πολύ λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, δεν ήταν γνωστό αν οι εκλογές θα γίνουν τότε ή θα γίνουν αργότερα. Λέγαμε 29 Απριλίου. Ο Σαμαράς έλεγε στην αρχή ότι μπορεί να γίνουν και τον Φεβρουάριο. Άρα η διαδικασία προετοιμασίας για να γίνει προκήρυξη από πλευράς, επαναλαμβάνω, του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ δεν είχε να κάνει με εκλογές. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ήταν όριμες, έγινε η προκήρυξη και εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις. Η ανακοίνωση του προγράμματος πότε είχε γίνει? Η ανακοίνωση ότι θα υπάρξει τέτοιο πρόγραμμα έχει γίνει πριν από πολύ καιρό. Σας είχα πει και συνεντεύξουμε εδώ στην Καστοριά ότι διεκδικούμε, προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση στον τομέα της ανεργίας, διεκδικούμε και ένα πρόγραμμα θέσεων κοινοφιλούς εργασίας. Ήταν μέσα στον προγραμματισμό μας πριν από τις εκλογές, πριν από 2-2,5 χρόνια. Θυμάστε τότε που μιλούσα για την αναγκαιότητα και πράσινων και λευκών θέσεων εργασίας, δηλαδή για το περιβάλλον και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και όπως και το άλλο τοπικό ειδικό πρόγραμμα για του ΟΕΔ που βγάλαμε για την Καστοριά, για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχολούμενων ανέργων, αλλά και επιδοτούμενων σεμιναρίων κατάρτισης, γιατί θα υπάρξει μια προκήρυξη εκεί περί τον Ιούνιο, εκτιμώ, και για 500 θέσεις επιδοτούμενων θέσεων σε σεμινάρια για επανακατάρτιση ανέργων, για να υπάρξει ανακούφιση βέβαια. Δεν λύνουν ως διαμαγείας αυτά το θέμα της ανεργίας, αλλά υπάρχει μια ανακούφιση. Είχαμε πει για την αναγκαιότητα να εφαρμοστεί και ένα πρόγραμμα θέσεων κοινοφιλούς εργασίας. Και ορίμασε αυτή η διαδικασία και έγινε η προκήρυξη. Σε λογικά χρονικά πλαίσια ορίμασε, θεωρείτε? Εκτιμώ ότι το διάστημα των περίπου 5 μηνών από τη στιγμή, πέρυσι το φθινόπωρο, είχαν διασφαλιστεί τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση, είχε πάρθει το OK και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε μετά οι διαδικασίες. Κυρίως εκείνο που ανεζητήτο ήταν να είναι απόλυτα διαφανής η διαδικασία. Και κατέληξαν όλοι ότι η καλύτερη διαδικασία θα ήταν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπου δεν χωράει παρεμβάσεις, κάνει την μοριοδότηση, τόσα χρόνια ανεργίας, αυτός παίρνει τόσα μόρια, τόσα τάδε χαρακτηριστικά, παίρνει τόσα μόρια και ούτω καθεξής. Το γεγονός ότι σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιφέρειες ξεκίνησαν τα προγράμματα αυτά νωρίτερα, έχει να κάνει με τους τοπικούς εδώ φορείς και το πώς το διεκδίκησαν? Όχι, δεν έχει να κάνει, γιατί υπάρχουν άλλες περιφέρειες τα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη. Για τις οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη. Ναι, αλλά σε κάποιες άλλες έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται χωρίς να έχουν την καθυστέρηση. Έγινε η προκήρυξη 2 μήνες νωρίτερα. Σε 1-2 άλλες περιφέρειες. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι από τις τελευταίες. Θα έλεγα μάλλον από τις πρώτες, αλλά αυτό δεν έχει τόση σημασία. Γίνεται η προκήρυξη. Η σημασία είναι, ξέρετε, λόγω του ότι και πάλι θα πρέπει ο κόσμος επιπλέον να περιμένει. Δηλαδή ότι έχει η κυβέρνηση και βάζει στο στόχαστρο τη Δυτική Μακεδονία? Όχι, ρωτάω εάν είναι τυχαίο, εάν είναι θέμα των τοπικών φορείων, οι οποίοι ενδεχομένως δεν διεκδίκησαν σωστά το όλο θέμα. Δεν είναι να κάνει με τους τοπικούς φορείς, γιατί σας λέω ότι δεν προκήρυξαν. Ήτανε θέμα δηλαδή επιλογής της κυβέρνησης. Δεν προκηρύσουν οι τοπικοί φορείς το πρόγραμμα. Όχι, δεν διεκδικούν οι τοπικοί φορείς. Προτάσεις είχαν κάνει οι τοπικοί φορείς με τις ειδικότητες. Διεκδικούν ουσιαστικά την εφαρμογή του προγράμματος. Μέχρι εκεί. Το πρόγραμμα είχε διασφαλιστεί. Είχε διασφαλιστεί από την κυβέρνηση ήδη ότι θα γίνει τέτοιο πρόγραμμα και στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στο νομό Καστοριά για 413 θέσεις. Έγινε λοιπόν η προκήρυξη και αρχίζουν να υποβάλλουν σε αιτήσεις. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΕΠ, είναι ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ, έκρινε κατά την άποψή του ότι για να μην υπάρξει οποιαδήποτε υπόνοια και οποιαδήποτε κατηγορία και προς το ΑΣΕΠ, καλά βρε αδερφέ, σε μια εβδομάδα έχουμε εκλογές. Εσείς αφήνετε και συνεχίζονται οι διαδικασίες αυτές. Απεφάσισε χθες και ανακοίνωσε ότι γίνεται προσωρινή αναστολή των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων αυτών. Ήταν ακόμη 4 μέρες να υποβάλουν αιτήσεις και είπε ότι αυτό το τετραήμερο θα δοθεί για να υποβάλουν όσοι δεν πρόλαβαν να συλλέξουν τα χαρτιά ή δεν είχαν αποφασίσει αν θα υποβάλουν αίτηση, για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με εκείνους που ήδη είχαν υποβάλει, βέβαια, εκείνοι δεν χρειάζεται να ξαναυποβάλουν, 4 μέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εθνικών εκλογών. Άρα δεν πρόκειται για κανένα κίνδυνο αυτού του προγράμματος, δεν πρόκειται για καμιά αναστολή επαόριστον, δεν πρόκειται για καμιά μεταφορά του χρόνου μήνες μετά, είναι θέμα ολίγων ημερών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό διαβεβαιώνουμε. Και φαντάζομαι θα το κάνετε κι εσείς κάθε ευκαιρία. Εφόσον έχουμε την ανακοίνωση, σαφέστατα. Την έχετε την ανακοίνωση. Μετά τις εκλογές εννοώ το ότι ξεκινάμε και τουλάχιστον φαντάζομαι και πάλι θα διαβάζετε την ανακοίνωση. Την ανακοίνωση την έχουμε ήδη μεταδώσει, κύριε Πετσάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάθε ευκαιρία θα σας παρακαλούσα να μεταδίδετε αυτή την ανακοίνωση, η οποία είναι πολύ σαφής και η οποία είναι πολύ επεξηγηματική
για να μην δημιουργείται η αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι συμβαίνει και τα προγράμματα αυτά δεν θα υλοποιηθούν. Σαφώς θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα αυτό. Μάλιστα, λοιπόν. Τελευταίο ερώτημα, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος, θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα λίγο να θέξουμε και το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Κατέκλυσε ουσιαστικά την επικαιρότητα και όχι μόνο. Τις όποιες κουβέντες έκανε ο κόσμος τον χειμώνα αυτό, απίστευτα βαρύς χειμώνας, με μια πολύ υψηλή τιμή πετρελαίου. Και τη στιγμή τώρα που ακούμε ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο η τιμή θα ανέβει στο 1,40 ή 1,50, αντιλαμβάνεστε τον πανικό που επικρατεί σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Και θα ήθελα την δική σας θέση απέναντι στο θέμα αυτό, αλλά και τις προτάσεις, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα το αντιμετωπίσει μετά τις εκλογές. Καταρχήν το θέμα του κόστους του χειμώνα, δηλαδή του κόστους θέρμανσης του πετρελαίου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και το πετρέλαιο εφέτος ήταν γύρω στο 1 ευρώ, όπως είπατε, το λίτρο. Πέρυσι ήταν γύρω στα 85 με 95 λεπτά. Δηλαδή έχουμε μια τιμή στο πετρέλαιο η οποία είναι δυσβάστακτη, γιατί έχει μεγάλη διάρκεια, σωστά είπατε, ο χειμώνας. Και κατά ένα μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούν πετρέλαιο ως πηγή θέρμανσης εδώ στην Καστοριά αλλά και στις άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Και γι' αυτό όμως το θέμα έχουν υποθεί πάρα πολλές ανακρίβειες το χειμώνα. Και ορισμένοι πιστεύω, εκτιμώ, μακάρι να πέφτω έξω, αλλά εκτιμώ ότι έπαιξαν με τον πόνο του κόσμου, λέγοντάς τους ότι βεβαίως μπορεί να υπάρξει φτηνότερο πετρέλαιο, ήταν ορισμένοι μάλιστα που λέγανε, ελπίζω να μην το έχετε κάνει κι εσείς αυτό το μέσο ενημέρωσης, που λέγανε ότι κακώς η κυβέρνηση δεν βρίσκει τον τρόπο να είναι φτηνότερο το πετρέλαιο στην Καστοριά και στη Φλόρινα, και γιατί να είναι η ίδια τιμή πετρελαίου στην Καστοριά και στη Φλόρινα και η ίδια τιμή στην Κρήτη, για παράδειγμα. Και δεν είχαν κάνει τον κόπο όσοι διατύπωναν τέτοιους ισχυρισμούς να ψάξουν τι ακριβώς ισχύει, τι ακριβώς υπάρχει, τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Εάν λοιπόν έψαχναν, εάν έκαναν αυτήν την έρευνα, θα διαπίστωναν πρώτον ότι δεν μπορεί να υπάρξει, δεν επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετική τιμή πετρελαίου σε μία περιοχή από άλλη περιοχή του ίδιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή διαχωρισμός σε ζώνες. Δεν μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνω. Άλλους. Ναι, αν εννοείται ζώνη σε μια ζώνη να είναι φτηνότερο και στην άλλη ακριβότερο, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Μάλιστα. Δεν επιτρέπεται δηλαδή το πετρέλαιο να είναι φτηνότερο στο Βερολίνο και ακριβότερο στο Μόναχο, για παράδειγμα. Φτηνότερο στο Παρίσι και ακριβότερο στην Λιόν, στη Γαλλία. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Δεύτερο δεδομένο. Είπαν πολλοί ότι, ξέρετε, το πετρέλαιο που είναι στο 1 ευρώ, αυτό οφείλεται στο ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, και αν το κράτος μείωνε αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήταν φθηνότερο. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Από το 1 λεπτό, το 1 ευρώ, τα 100 λεπτά που ήταν φέτος το λίτρο το πετρέλαιο, πάνω από 70 λεπτά είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που εισάγεται στην Ελλάδα. Σε αυτά προστίθεται τα 70 τόσα λεπτά, προστίθεται ο ΦΠΑ, όπως για κάθε είδος, είναι περίπου 17 λεπτά επάνω. Σε αυτά προστίθεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι μόνο 6 λεπτά το λίτρο, μόνο 6 λεπτά το λίτρο, και στην τελική τιμή προστίθεται και το περιθώριο κέρδος του βενζινά που είναι από 5 έως 7% συνήθως. Και έτσι φτάνουμε στο 1 ευρώ. Άρα με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει δυνατότητα να πεις ότι ξέρεις, καταργώ αυτό το φόρο και φθηναίνει κατά 20, 30, 40 λεπτά. Τρίτο δεδομένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε επιμόνως από πέρυσι, την άνοιξη του 2011, επιμόνως να υπάρξει εξίσωση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, με εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που είναι υψηλότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχα καλέσει τότε στο γραφείο μου τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου, που μου είπε ότι πιέζουν ασφυκτικά από τον Οκτώβριο του 2011 να ισχύσει αυτή η εξίσωση. Του είπα, εάν Υπουργέ γίνει αυτό, τώρα που δεν έχει ετοιμαστεί το κράτος για να δώσει κάτι πολύ σημαντικό, ανακουφιστικό, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι καταστροφή. Και δεν ξέραμε βέβαια ότι θα ήταν και τόσο δύσκολος ο χειμώνας. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Αλλά και να μην ήταν τόσο δύσκολος ο χειμώνας, πάλι όπως κάθε χρόνο, είναι τεράστιο το κόστος θέρμανσης στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, όπου διαρκεί ο χειμώνας 7 μήνες. Άρα τι γίνεται? Τελικώς επετεύχθη να δοθεί αναβολή για ένα χρόνο. Και αυτή η εξίσωση θα ισχύσει από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ναι. Αυτή η εξίσωση σημαίνει ότι θα μειωθεί κατάτι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή θα φθηνίνει κατάτι το πετρέλαιο κίνησης και θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης. Και θα συναντηθούν σε μια τιμή που θα είναι περίπου 1,30.
5, 38, 39, 1,40 ίσως το λίτρο. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν κάνουμε τίποτε άλλο, τότε σημαίνει ότι θα είναι ακόμη πιο αβάσταχτο, θα έλεγα, ή δυσβάσταχτο πλέον το κόστος, αβάσταχτο. Πριν από 3 μήνες έγινε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα αυτό. Εκεί κατέθεσα τις εξής 2 προτάσεις. Πρώτον, το ότι, αφού και το Υπουργείο Οικονομικών λέει υποχρεωτικά θα πάει στην εξίωση, αλλά ψάχνεται και αυτό να δει πώς θα υπάρξει αντιστάθμισμα.